σε όλους μας, είχαμε και τον αγιασμό, υγεία και καλή σεζόν να έχουν και οι ποδοσφαιριστές και η ομάδα και οι παράγοντες και όλοι μας που είμαστε κοντά στην ομάδα. Κοιτάξτε, τα μάτς της πρεμιέρας είναι μάτς δύσκολα, με εκπλήξεις. Πιστεύουμε ότι για την ομάδα μας θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα να μας κάνει πιο δυνατούς για το επόμενο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος είναι μεγάλος, η σεζόν μεγάλη, τα μάτς πολλά, θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Πάντως αναμένεται αρκετός κόσμος στο γήπεδο τη Δευτέρα, έτσι από ό,τι παίρνουμε και εμείς. Ναι, από ό,τι βλέπουμε ότι μάλλον θα είναι γεμάτο. Και ένα σχόλιο για την προκήρυξη. Ξεκινάτε με την προκήρυξη της Super League, η ΕΠΟ έχει αποφασίσει κάτι άλλο. Αυτό το άγνωστο, έτσι όπως βαδίζει πλέον το πρωτάθλημα, το ξεκίνημα. Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή στα Super League ότι κάναμε ένα βήμα υποχώρησης και είπαμε αντί να πέφτουν δύο ομάδες, να πέφτουν τρεις. Και η Football League πιστεύω έπρεπε για αυτή κάτι να χάσει, όπως χάνουμε και εμείς μία ομάδα παραπάνω και αυτή χάνει μία ομάδα. Και δεν αλλάζουμε από το 3-1. Το μπαράζ βρέθηκε στην πορεία. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον, αλλά πιστεύω ότι η Super League θα πετύχει αυτό που έχει αποφασιστεί. Δηλαδή, κάναμε μια άλλη συμφωνία και στο τέλος βρισκόμαστε με άλλη συμφωνία. Πιστεύω ότι θα κρατήσει λογική και θα το δουν και οι δύο μεριές. Είναι αυτό που έχουμε συμφωνηθεί από την αρχή.